Καλημέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να απευθυνθώ σε ένα τόσο σημαντικό και με ιδιαίτερα στο γνωστικό πεδίο που, για το οποίο συζητάμε, της ναυτιλίας, κόσμο που συμμετέχει σε αυτή την συνάντηση. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή που η ναυτιλία καλείται να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Και πάλι, μετά από μια κρίση της ναυλαγοράς που κράτησε αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, αρχίζει, φαίνεται, μια νέα περίοδος σε ό,τι αφορά, όπως είπα, την ναυτιλία. Η Ελλάδα έχει δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια κατάταξη της ναυτιλίας. Η ελληνική πλειοκτησία αγγίζει τα 4.500 πλοία και στην ελληνική σημαία υπάρχουν περίπου 750 πλοία. Τα λιμάνια της Ελλάδος συνδέονται με τα μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα. Άρα λοιπόν τα λιμάνια της Ελλάδος είναι η αρχή ή η κατάληξη όσων θέλουν από την Ευρώπη να μεταφέρουν προϊόντα προς τη Μέση Ανατολή και την Άπο Ανατολή, ή όσοι έρχονται από τον δρόμο του Μεταξιού ή τη Μέση Ανατολή να μεταφέρουν προϊόντα στην Ευρώπη διαμέσου των λιμανιών της Ελλάδος. Σήμερα, μετά από την ομιλία μου εδώ, θα είμαι στη Βουλή όπου συζητούμε το νόμο για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο Πειραιάς πριν από λίγα χρόνια ήταν 90 στην κατάταξη, στην παγκόσμια κατάταξη από πλευράς δραστηριοτήτων και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Τώρα είναι στην 38η. Και σε 2 χρόνια υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει στην 20η. Αυτό δείχνει τη δυναμική ανάπτυξη του λιμανιού. Εμείς προσπαθούμε, παράλληλα με αυτή τη δυναμική ανάπτυξη με την παρουσία της Κόσκο, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που έχει ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς είναι η μεγαλύτερη ναυλαγορά, δεδομένου ότι η πλειοκτησία, η ελληνική, που συγκεντρώνεται εκεί, είναι η μεγαλύτερη σχεδόν στον κόσμο. Άρα λοιπόν έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό και τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε μία αύξηση και συνεχή ροή εγκατάστασης ναυτιλιακών εταιριών. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν εγκατασταθεί στον Πειραιά 295 ναυτιλιακές εταιρείες, διαχειρίστριες πλοίων και ναυλομεσητικές εταιρείες. Υπάρχει λοιπόν μια δυναμική δραστηριότητα. Πριν από μερικούς μήνες ξεκινήσαμε μια σειρά παραστάσεων στο Λονδίνο εν ώψη του Brexit, προκειμένου να πείσουμε μεγάλα κέντρα ασφάλισης και αυτασφάλισης πλοίων, τα P&I Clubs, προκειμένου να αναπτύξουν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν τους είπαμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που διαθέτει εξαιρετικά υψηλό στελεχειακό δυναμικό. Είναι μια χώρα που εμπεδώνει το αίσθημα της ασφάλειας σε όποιον αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί εδώ, που είναι κρίσιμο ζήτημα και για επενδυτές αλλά και για επισκέπτες. Έχει εξαιρετικό συγκοινωνιακό δίκτυο με το Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχει ποιότητα ζωής.
Είναι μια φιλόξενη χώρα, έχει υψηλό επίπεδο τεχνολογίας από πλευράς επικοινωνιών, ίντερνετ. Είναι κοντά στη Μέση Ανατολή και στο ωράριο δηλαδή της από Μέσης Ανατολής. Έχει λοιπόν ο Πειραιάς εξαιρετικά πλεονεκτήματα και εξαιρετικές δυνατότητες για να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν με την ναυτιλία. Το ίδιο θα κάνουμε και με μια επίσκεψη που οργανώνουμε το Μάρτιο στην Αμερική. Γιατί θέλουμε να είμαστε σε επαφή με όλα τα κέντρα στα οποία αναπτύσσονται δράση και έχει να κάνει με την ναυτιλία. Η ναυτιλία προσφέρει στην Ελλάδα σημαντικούς πόρους. Πρέπει να σας πω ότι το 2017 είχαμε μία αύξηση της ροής του ναυτιλιακού συναλλάγματος κατά 18,3%. Και γενικά και εμείς ως πολιτεία και ως κυβέρνηση προσπαθούμε να αναπτύξουμε τα αντανακλαστικά μας σε όλα τα ζητήματα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη παρουσία και οργάνωση της ελληνικής κρατικής μηχανής στα ζητήματα της ναυτιλίας. Επίσης υπάρχει ένα πλεονέκτημα στον Πειραιά σε σχέση με την ναυτιλία. Όλα τα ζητήματα που συνδέονται με τα θέματα της ναυτιλίας έχουν ένα κέντρο, έχουν το Υπουργείο Ναυτιλίας και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκασμένος κανείς να καταφεύγει σε διαφορετικές υπηρεσίες, παρά μόνο όλες αυτές οι δραστηριότητες συνδέονται με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ένας άλλος κρίσιμος τομέας, στον οποίο πραγματικά έχουμε σημάνει συναγερμό, είναι ο τομέας της ναυτικής εκπαίδευσης. Έπειτα από μία περίοδο λίγο δύσκολη, αρχίζουμε και αιμοδοτούμε συνεχώς τον τομέα αυτό. Αναπτύσσουμε τον εξοπλισμό των 10 ακαδημιών και των 2 κέντρων επιμόρφωσης που διαθέτουμε. Αναβαθμίζουμε τις σχολές με στελεχειακό δυναμικό. Αναβαθμίζουμε το ορολόγιο πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδη. Αναβαθμίζονται σιγά σιγά και οι υποδομές σε συνεργασία με το Ναυτικό Επιμελητήριο και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Και προσπαθούμε γενικά, έχουμε εντάξει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον εξοπλισμό των σχολών. Φέτος είχαμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τον αριθμό των εισακτέων κατά 205. Ετοιμάζουμε άλλη μία σχολή στην νήσο Κάλυμνο. Όπως ξέρετε, η φήμη του Έλληνα καπετάνιου και του Έλληνα μηχανικού είναι αναγνωρισμένη παντού. Αυτή τη φήμη θέλουμε να τη διατηρήσουμε και φιλοδοξούμε με τη δουλειά που επιχειρούμε και βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Ελλάδα τα 10 χρόνια να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο από τις ανάγκες που, όπως οι ειδικοί λένε, θα προκύψουν στην παγκόσμια ναυτιλία για 150.000 στελέχη πρώτης γραμμής. Εμείς θέλουμε λοιπόν και φιλοδοξούμε ένα ποσοστό από αυτή την κατανομή των 150.000 να καλυφθεί από Έλληνες αξιωματικούς και μηχανικούς. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στο οποίο πιστεύουμε, επενδύουμε. Ήδη συνδέσαμε τις σχολές μας με τα κατατόπους πανεπιστήμια και τεχνολογικά Ινστιτούτα. Ήδη είμαστε σε επαφή με τον ΑΕΜΟΟΥ για να υπάρξει παράρτημα στην Ελλάδα του Πανεπιστήμιου του ΑΕΜΟΟΥ για τα θέματα της ναυτιλίας που εδρεύει στην Σουηδία. Είναι λοιπόν μια σειρά δραστηριοτήτων που δείχνουν ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στον χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης. Άκουσα τον προηγούμενο ομιλητή να μιλάει για το θέμα των ναυπηγείων. Είναι και αυτός ένας τομέας που μας απασχολεί. Βεβαίως, η Ελλάδα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ανταγωνιστεί εύκολα τα ναυπηγεία της ΑΠΟ Ανατολής. Άλλωστε, τα 600 περίπου 10 σύγχρονα πλοία Ελλήνων εφοπλιστών κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή σε αυτά τα ναυπηγεία. Εκείνο που επιχειρούμε είναι να συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις της Ελλάδος
στους προμηθευτές, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα που μπορούν να κατασκευάζουν εξαιρετικής ποιότητας εξαρτήματα, και παράλληλα προσπαθούμε να διευκολύνουμε την επισκευή, να αναπτύξουμε δηλαδή την επισκευή των πλοίων στα ελληνικά ναυπηγεία. Έρχεται σε ένα μήνα περίπου μία καινούργια πλατφόρμα 80.000 τόνων της Κόσκο στο Πέραμα. Είμαστε σε μια δικαστική διαμάχη για την αποδέσμευση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Αξιοποιείται με μια νέα επένδυση το ναυπηγείο Νεορίου. Είμαστε λοιπόν σε μια κινητικότητα ώστε και αυτός ο τομέας, τουλάχιστον στο ζήτημα της επισκευής, διότι όπως ξέρετε η Μεσόγειος πλέον και μετά τη δεύτερη διόρυγα του Σουέζ έχει πολύ μεγάλη παρουσία και διακίνηση και διάπλευση πλοίων. Προσπαθούμε λοιπόν και σε αυτό το τομέα να ανταποκριθούμε και θα ανταποκριθούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα, όπου και πάλι ο προηγούμενος ομιλητής έβαλε ερωτήματα, θέλω να πω ότι προχωρούμε και σε λίγο καιρό, σε άμεσο χρόνο, πιστεύω σε 2 το πολύ μήνες, θα έχουμε την εγκριτική και θα έχουμε καθιερώσει το leasing προκειμένου να διευκολύνουμε την αγορά πλοίων από ενδιαφερόμενους διαμέσου του τραπεζικού συστήματος με αυτή την νέα μεθόδευση, η οποία διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό και επιλύει τα ζητήματα χρηματοδότησης των πλοίων, των πλοιοκτητών και των ναυτιλιακών εταιριών. Ένας άλλος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα υπερσύγχρονο ναυτιλιακό κέντρο στον Πειραιά, όπου θα εξασφαλίζονται σύγχρονες, εξαιρετικά σύγχρονες υπηρεσίες στέγης, αλλά και άλλου είδους υπηρεσιών σε κάθε ενδιαφερόμενο που ασχολείται με τα ζητήματα της ναυτιλίας άμεσα ή έμεσα και που αναζητεί μια σύγχρονη στέγη υπηρεσίες, ώστε με γρήγορο τρόπο να μπορεί να εγκατασταθεί στον Πειραιά. Είναι λοιπόν μια σειρά πρωτοβουλειών και προσπαθειών που κλείνει με το ζήτημα της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, οι νέες τεχνολογίες είναι πλέον μια συνθήκη που όποιος την αγνοεί θα τον έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα. Τα πλοία σήμερα που κατασκευάζονται είναι υπερσύγχρονα, χρησιμοποιούν και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εμείς έχουμε ανοίξει και αυτό το κεφάλαιο, το κεφάλαιο της τεχνικής νοημοσύνης και μία σειρά δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην ψηφιοποίηση όλου αυτού του χώρου, και προσπαθούμε και σε αυτό το τομέα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των καιρών. Σε ένα τέτοιο πνεύμα έχουμε ανοίξει διάλογο και με τα πανεπιστήμια και με άλλους φορείς, γιατί ακριβώς θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτών των εξελίξεων. Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε την ελληνική ναυτιλία, να στηρίξουμε την ανάπτυξη των ελληνικών λιμανιών, να στηρίξουμε τον Πειραιά ως ένα σύγχρονο από κάθε άποψη και με όλες τις προϋποθέσεις ναυτιλιακό κέντρο. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε να καταθέσω αυτές τις σκέψεις. Θέλω να πω σε όλους όσοι είστε εδώ και εκπροσωπείτε φορείς, εταιρείες, ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι ανοιχτό, έχει ανατεταμένες τις κεραίες του στο να παρακολουθεί την εξέλιξη όπου αυτή γεννιέται και αναπτύσσεται. Διψούμε για να μάθουμε ό,τι καινούριο υπάρχει, γιατί έτσι αποκτούμε μεγαλύτερο γνωστικό πεδίο, και όταν έχεις γνωστικό πεδίο είσαι και ισχυρός. Και θεωρούμε ότι στα πλαίσια αυτής της προσπάθειάς μας πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο με όλους τους φορείς. Γι' αυτό και πιστεύω
και αυτό είναι γνωστό σε αρκετούς, πιστεύω, στην αίθουσα, ότι στο Υπουργείο υπάρχει μια αντίληψη που επιχειρεί να δημιουργήσει ακριβώς αυτό το πλαίσιο της συνεννόησης και της συνεργασίας με όλους. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια και καλή προσπάθεια.